Και μιλάμε για μια αδιανόητη τραγωδία. Ο 16 χρονος έχασε τη ζωή του και οι τρεις αδελφές νοσηλεύονται στο νοσοκομείο σε πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση. Βρίσκουμε τη Μαρία Ζαφυρίου στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, τον Άρη Κουτσιούκη στο χωριό μαγικό της Ξάνθης, εκεί που γράφτηκε η τραγωδία. Και να μα πει τώρα, Άρη, τα νέα δεδομένα και πού στρέφονται οι έρευνε των αρχών, ποια είναι τα σενάρια δηλαδή για το τι πήγε τόσο λάθο. Οι αρχέ έβα θέλουν να ρίξουν λοιπόν άμεσα φω στα αίτια τη τραγωδία. Έτσι, μετά την παρέμβαση εισαγγελέα για τον άμεσο ορισμό πραγματογνώμονα. Αυτό ήδη συνέβη. Ορίστηκε πραγματογνώμονα και σύμφωνα με πληροφορίε έκανε ήδη τον πρώτο έλεγχο, την πρώτη επιτόπια αυτοψία στο σπίτι, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώ ήταν αυτό που οδήγησε σε αυτή την τραγωδία. Όπω έγινε γνωστό, όντω τι προηγούμενε ημέρε υπήρξαν εργασίε για τοποθέτηση μια δεξαμενή υγραερίου. Να σα πω ότι σε αυτή την μονοκατοικία τη οικογένεια υπήρχε ήδη σύστημα με καυστήρα πέλετ. Τα δύο σενάρια λοιπόν που εξετάζουν οι αρχέ είναι αν υπήρξε κάποια διαρροή υγραερίου από τι σωληνώσει, είτε λόγω κάποιου τεχνικού λάθου στην κατασκευή και στην εγκατάσταση, είτε λόγω κάποια κατασκευαστική Ναι, γιατί τι προηγούμενε ημέρε έγιναν κάποιε εργασίε και υπάρχει ένα ερώτημα, μήπω εκεί. Κάτι έγινε τελείως λάθος και είχαμε αυτή τη διαρροή. Αυτό λοιπόν είναι που θα εξετάσουν Εύα. Αλλά και δεύτερον, αν προκλήθηκε κάποια διαρροή μονοξυδίου του άνθρακα από ατελή καύση του καυστήρα και αυτό ήταν ο λόγο που εισέπνευσαν το αέριο τα παιδιά. Να σα πω ότι την έρευνα έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα τη Εξάνθης και όχι η πυροσβεστική υπηρεσία, καθώ δεν υπήρξε πυρκαγιά στον χώρο. Έτσι λοιπόν, ε, αναμένεται να εξεταστούν. Και οι τεχνικοί που πήραν μέρο σε αυτέ τι εργασίε, τόσο του προηγούμενου διαστήματο, όσο και οι συντηρητέ του συστήματο θέρμανση των προηγούμενων ετών. Πραγματογνώμονα, τεχνικά, τεχνικό σύμβουλο, αναμένεται να ορίσει και η οικογένεια, οι συγγενεί τη άτυχε οικογένεια, αναζητούν, όπω είναι λογικό, απαντήσει για αυτή την τραγωδία. Πιθανότητα, μάλιστα, mm -hmm. αύριο θα έχουμε και την νεκροψία-νεκροτομία από την ιατροδικαστική υπηρεσία Θράκη. Και από εκεί, στην άτυχη, στη σωρό του άτυχου 16χρονου, ενδέχεται, Εύα, να προκύψουν στοιχεία με ενδιαφέρον.